Πάρει για να απολογηθεί, έτσι. Εδώ λοιπόν πίσω μας το κτίριο 9, λίγο πριν τις 10 θα φτάσει εδώ η 35χρονη φερόμενη ως δράστης για την απολογία της, όπου θα κριθεί αν θα κριθεί προφυλακιστέα ή όχι. Να πούμε ότι η τακτική του δικηγόρου της, από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, είναι ότι αν κριθεί ακαταλόγιστη, δηλαδή δεν της καταλογιστεί το έγκλημα. Άρη, βλέπουμε μια κινητικότητα, με συγχωρείς. Άρη, μια κινητικότητα. Πήγαινε, βλέπω και εγώ την κινητικότητα. Πήγαινε προς εκεί. Το πλάνο, βλέπουμε την συγκεκριμένη γυναίκα, την 35χρονη, να έρχεται στο σημείο. Με απόλυτα. Έχει καλυμμένα το πρόσωπο. Νωρίτερα, μισή ώρα νωρίτερα, με καλυμμένο το πρόσωπό της. Έχει χειροπέδες στα χέρια και εισέρχεται... Μόλις μπήκε λοιπόν στο κτίριο, οδηγείται στον ανακριτή. Είδαμε με αστραπιαία κινητικότητα την έβαλαν οι αστυνομικοί μέσα στο κτίριο. Λέγαμε για την τακτική του δικηγόρου. Θα το δούμε. Εδώ θα έχουμε την απόφαση σε σχέση με αυτά τα δύο που λέγαμε. Θα το δούμε σε λίγο. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τακτική, βέβαια. Μην προκαταβάλουμε εμείς. Να δούμε εάν θα πει κάτι.